Σήμερα παραλάβαμε από τη Διαμάθ 3 ολοκένουργια απορριμματοφόρα και την επόμενη εβδομάδα ένα ακόμη τέταρτο. Όπως έχω τονίσει πολλές φορές, για μας η ανακύκλωση είναι πολιτισμός. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε όλα τα μέσα έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην ανακομιθή των ανακυκλώσιμων υλικών και να στείλουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να μας στηρίξει η τοπική μας κοινωνία, όλοι οι πολίτες της Δράμας, για να συνεχίσουμε τον θεσμό της ανακύκλωσης, που και σημαντικός είναι και πολλά ωφέλη φέρνει στους ίδιους τους πολίτες. Όπως ακριβώς ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος, σήμερα βλέπετε και εσείς οι ίδιοι ότι γίνεται η παραλαβή 3 υπερσύγχρονων απορριμματοφόρων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του τμήματος ανακύκλωσης, για να εξυπηρετήσουμε και τις ανάγκες των συνδημοτών μας. Δύο πυλώνες που μπορούμε να βασιστούμε όσον αφορά την καθαριότητα είναι η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση. Παράλληλα κάνουμε και την εξής ανακοίνωση. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πανέτοιμοι να διανέμουμε στους ευαισθητοποιημένους πολίτες του Δήμου της Δράμας 234 κάδους κομποστοποίησης. Συγχρόνως, επειδή ενδεχόμενα κάποιοι δεν θα μπορέσουν να πάρουν, είναι 302 αιτήσεις, εμείς θα μοιράσουμε 234. Οι υπόλοιποι φροντίσαμε μέσα από το Πράσινο Ταμείο να γίνει μια χρηματοδότηση ύψους 60.000 ευρώ προκειμένου να πάρουμε 306 κάδους κομποστοποίησης κήπου και 101 μπαλκονιού, συν 3 μεγάλους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στον κήπο της Δράμας, στο δημοτικό κήπο, στην Αγία Βαρβάρα, και θα δούμε ο τρίτος που θα τοποθετηθεί. Προκειμένου να δώσουμε, πρέπει να καταλάβουμε άπαντες σε αυτόν τον Δήμο, σε αυτή την πόλη, ότι πρέπει να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων. Είναι υποχρεωτικό, είναι επιβεβλημένο από τα πράγματα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και για τα πρόστιμα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τουλάχιστον εσείς, και για τη μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων, η οποία είναι σε εξέλιξη και τη διαχειρίζεται ο Δήμαρχος Δράμας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Διαμάθ.